οπότε την τέχνη τη ζωγραφική την είδα σαν μεγάρια. Ήταν, ας πούμε, είναι τρόπος ζωής, τρόπος έφερας. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να, μπορώ να κάνω χίλια δύο πράγματα, αλλά ξαναγυρίζω πάλι εκεί. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο εκτός από το να ζωγραφίζω. Αυτά τώρα που βλέπουμε είναι όλα θετικά, είναι 4.500 χρόνια. Εδώ ήταν, είναι σε ένα σκαφί, αν ήταν θαμμένα όλα από κάτω. Είναι ένα μικρό μέρος που είναι στο φως, στην ευκαιρία του επισκέπτη να δει. Η ζωγραφική αυτή κανονισμένη είναι δημιουργία, αλλά είναι στην ουσία συντήρηση. Δηλαδή συντηρώ τώρα αυτά που είχε κάνει ο Εύαξ, 20 πριν από 70 χρόνια. Έκανα δείγματα. Και το διάλειμμα το μεγάλο με γυρίκαρα δικά μου. Φτιάχτηκε πάλι και δεν ξεχωρίζει ποιο είναι το νοικό από αυτό που φτιάξαμε εμείς σήμερα, που το έφτιαξα εγώ. Έπαιρνα τάβλες και έβλεπα πώς ήταν, ας πούμε, εμείς η Παρίσια. Τις πήγαν στην κορδέλα, κόψαμε, ας πούμε, να δούμε πώς είναι η τομή, πώς είναι τα νερά από μας. Το μυαλό σου να σκέφτεσαι πώς πρέπει να έχει γίνει, τι χρησιμοποιούσαν, δεν ήταν δηλαδή και τίποτα, ας πούμε. Απλά πράγματα. Αλλά με απλά πράγματα όμως δίναν οι λύσεις. Έχω όλη τη φόρτιση από τον πατέρα μου, ο οποίος το 22 μετά τη μικρασιατική καταστροφή ήταν σπουδαγμένος μαρμαρολίτης. Και ο Εύανς τότε διάλεγε ανθρώπους. Ο πατέρας μου ήταν ένας τρομερός άνθρωπος, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Είχε γεννηθεί το 1899, δηλαδή ήταν παλικάρι 23 χρονών τότε που ήρθε. 23 χρονών παλικάρι και γερός άνθρωπος. Τον τσακώνει λοιπόν ο Εύανς, του λέει Μαστρογιώργη, έτσι και έτσι να βγούμε εδώ. Το ξέρα το ατυχημένο, είχα τα εργαλεία, είχα τα υλικά. Με τον πατέρα μου είχα όλα τα κόλπα και ήξερα τι θα κάνω. Το 1999 προσπαθούσαν να επανδρώσουν, να εξοπλίσουν, θέλανε ανθρώπους πρικισμένους, γνώστες. Εδώ μπορείς να βγάλει τα μάτια μου, τώρα με το πινελάκι τσούκου τσούκου τώρα γίνονται αυτά εδώ πέρα. Κοίταξε τώρα σε τι κατάσταση είναι, αυτό έχει συντηρηθεί τώρα, υπάρχουν ειδικοί συντηρητές τώρα των γυψολίδων, τα λάβαστρα, αυτά είναι τα λάβαστρα. Είναι αποσαθρωμένα, αποσυμπιεσμένα και έχουν κάνει τώρα με νέσιμο υλικό μέσα, έχουν πιαστεί με ειδικά υλικά, χημικά τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς χρησιμοποιούν. Και να μπορέσει να στεραποιηθεί. Τα αρχαία ψυγεία, εκεί έβαζαν τα αγγεία. Ήταν σαν καπάκια, δηλαδή λειτουργούσε σαν ψυγείο εδώ πέρα. Εδώ υπάρχει διαφορά θερμοκρασία, είναι γύρω στους 8 βαθμούς απ' έξω, εδώ. Γιατί είναι τα αέρα. Από τα χρόνια, από τη βροχή και από τη διάβρωση γίνει έτσι. Και στάζουν, ας πούμε, αλλά δεν το μπορώ καλό προσέξεις. Τα καλύπτουμε με διάφορα αυτά. Στα άλλα τρυπάει το πιθάρι, το αρχαίο πιθάρι. Τώρα τα αρχαία πιθάρι σου έχουν τρύπες. Από τη βροχή, από το νερό, τρέχει. Η όλη διάσταση που έχει ο μύθος του Δέδαλου, ότι ήρθε ο άνθρωπος εδώ πέρα, έκανε, ανάπλασε, έφτιαξε το ανάκτορο, το ζωγράφισε, το κατασκεύασε και μετά να μην μου αφήνεις να φύγω. Δηλαδή τον καλλιτέχνη, την τέχνη μπορείς να την εγκλωβίσεις, δεν εγκλωβίζεται. Θα βγάλω φτερά, με θα φυτρώσω φτερά στις πλάτες μου, στις σάρκες μου, να πετάξω να φύγω. Αυτή τη διάσταση έχει, ας πούμε. Η τέχνη και ο πολιτισμός και το μεγαλείο, ας πούμε, της γνώσης του ανθρώπου δεν το εγκλώβιζε, δεν εγκλώβιζεται. Γι' αυτό οι συνειδητοί άνθρωποι και οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, το γνώσης αυτών υποφέρουν. Υποφέρουν, ας πούμε. Δεν του λένε, κοίτα ξαναδείς, είμαστε κι εμείς έτσι, μας κάνανε κι εμάς σαν αυτούς.